Βρισκόμαστε στην περιοχή του Σχιστού, στην Πυροβολία, όπου εδώ ένα όχημα το οποίο κινούταν επί της οδού Αθανασίου Διάκου περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα αυτό να βρεθεί σε μια πλαγιά των 30 μέτρων. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, βγήκαν ζωντανοί οι άνθρωποι από αυτό το αυτοκίνητο. Υπήρχαν 4 ανήλικοι, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ελαφρώς τραυματισμένοι. Οι 2 μπόρεσαν να βγουν από μόνοι τους από το όχημα, ενώ οι 2 ανήλικοι εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε να συνδράμει η πυροσβεστική με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Να σας πω πως οι 2 από αυτούς οδηγήθηκαν στο Θριάσιο και ο ένας στο νοσοκομείο Παίδων. Ο 4ος δεν χρειάστηκε και δεν θέλησε να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους με κάποια ελαφρά τραύματα. Τι ώρα έγινε αυτό? Οι άνθρωποι, πραγματικά, τα παιδιά. Τι ώρα συνέβη αυτό, Ιρά? Περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα. Το λέω γιατί. Λες 2:30 τα ξημερώματα, αλλά αυτός ο οποίος πήγε Παίδων είναι κάτω των 16. Σίγουρα, 100%. Θες να πεις εσύ τώρα τι. Και αυτό είναι μια. Ότι οδηγούσε 2:30 τα ξημερώματα ένας 16χρονος. Είναι πολλά. Και αυτό είναι μια πολύ ερημική τα πυροβολία. Είναι μια πολύ ερημική περιοχή του Σχιστού. Ναι, βέβαια. Έτσι. Οπότε λες 4 άτομα τώρα σε ένα αυτοκίνητο, ανήλικα παιδιά, τρίτη ξημερώματα. Μάλιστα. Όλα αυτά. Εντάξει. Πάλι καλά που είναι καλά στην Έχουμε υγεία τους, γιατί η πρώτη εικόνα που παίρνει κανείς από το αυτοκίνητο, έτσι βλέποντάς το, είναι ότι υπήρχε και περίπτωση για χειρότερα πράγματα. Έπεσε στον κρεμό. Τέλος καλά, όλα καλά, όπως μας είπες, Ήρα, για τα 4 άτομα, ότι είναι καλά στην υγεία τους, αυτό έχει σημασία.